Γεια σας από την IFA 2018, είμαι ο Δημήτρης Κιάννης. Βρισκόμαστε όπως μπορείτε να δείτε στο booth της Huawei, το οποίο είναι κατάμεστο, καθώς μόλις έχει τελειώσει η συνέντευξη τύπου του Richard Liu, ο οποίος φυσικά ανακοίνωσε το Kirin 980 chipset μαζί με ορισμένα άλλα νέα προϊόντα, αλλά και δύο νέα χρώματα για τα P20 και P20 Pro. Το Pearl White, λευκό χρώμα, αλλά όχι pure λευκό, βλέπετε κάποιους έξτρα χρωματισμούς. Είναι ένα από τα δύο νέα χρώματα τα οποία θα είναι διαθέσιμα για τα P20 και P20 Pro στην ίδια τιμή με την γνωστή. Και το έτερο χρώμα είναι το Aurora, αυτό που βλέπετε εδώ, το οποίο θα το δείτε καλύτερα μόλις το φέρω εδώ. Βασίζεται και αυτό στο μπλε καθρέφτης, το πίσω μέρος. Είναι όμως διαφορετικό από τα χρώματα στα οποία λανσαρίστηκε το P20 και το P20 Pro, και αυτό θα είναι διαθέσιμο από 5 Σεπτεμβρίου και τα δύο χρώματα στις ίδιες τιμές που γνωρίζουμε. Και επίσης είχαμε και ακόμα δύο νέες εκδόσεις, οι οποίες τις βλέπετε εδώ και έχουν γνήσιο δέρμα στο πίσω μέρος τους, μία με καφέ δέρμα και μία με μαύρο, οι οποίες όμως έρχονται με 8GB RAM και 256GB χώρου αποθήκευσης και θα είναι και αυτές διαθέσιμες από τις 5 Σεπτεμβρίου. Να τη δούμε λίγο πιο κοντά. Βλέπετε εδώ πως είναι το δέρμα στο πίσω μέρος, βάζει και την κάμερα λίγο πιο μέσα, την τρίτη κάμερα, αλλάζει λοιπόν και την αίσθηση της συσκευής και την όψη. Στα 999€ αυτές οι δερμάτινες εκδόσεις, και εδώ φυσικά έχουμε το Kirin 980, το chipset που μόλις παρουσιάστηκε, και 5G ready το chipset αυτό, το οποίο προσφέρει σαφώς υψηλότερες επιδόσεις από το Kirin 970 αλλά και από όλο τον ανταγωνισμό στα games, σε κάθε είδους application, αλλά και εξοικονομείται ενέργεια καθώς είναι πιο energy efficient. Εδώ είναι ένα board το οποίο φυσικά δεν χωράει μέσα σε smartphone, έχει γίνει εδώ πέρα μια ιδιοκατασκευή ώστε να μπορεί να γίνει επίδειξη των επιδόσεων του Kirin 980. Βλέπετε. Επίσης η Huawei στο event της αυτό στην IFA 2018 παρουσίασε και ένα smart speaker assistant, είναι το Huawei AI Cube, το βλέπετε εδώ σε διάφορα χρώματα. Θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά από πιο κοντά. Το AI Cube λοιπόν ουσιαστικά κρύβει μέσα των τόσο εισαγωγικών την Amazon Alexa, την Assistant, οπότε μπορεί να συνεργαστεί με πάρα πολλές χιλιάδες smart home προϊόντων, αισθητήρων, μικροσυσκευών. Αυτή τη στιγμή είναι ένα ποιοτικό ηχείο, βλέπετε τα controls στο πάνω μέρος του, το οποίο μάλιστα δέχεται και 4G κάρτα SIM από κάτω, ώστε να μπορεί να δώσει και ίντερνετ, να γίνει και hub. Βλέπετε εδώ και RJ45 θύρα, και ουσιαστικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν το hub του σπιτιού σας, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε το smart home σας, αλλά και να χρησιμοποιείτε την Alexa Assistant με τον γνώριμο τρόπο. Εδώ βλέπουμε και κάποιες από τις συσκευές smart home που υποστηρίζονται και υπάρχουν. Πολλές από αυτές δεν τις γνωρίζαμε καν και δεν είναι φυσικά διαθέσιμες και στην ελληνική αγορά. Έχουμε εδώ, οι οποίες είναι και third party σε ορισμένες περιπτώσεις φυσικά, έξυπνες κλειδαριές, έξυπνη λάμπα η οποία είναι της Huawei, aroma lamp, Search Protector, ένα smartphone pack το οποίο περιλαμβάνει αισθητήρες θερμοκρασίας, κίνησης, φωτός και ακόμη μερικά προϊόντα smart home. Και τέλος η Huawei παρουσίασε και το Locator, έναν ουσιαστικά πομπό GPS ο οποίος μπορεί να τοποθετηθεί, ας το πούμε έτσι, στο κατοικίδιό σας, να τον δώσετε να τον έχει μαζί το παιδί σας, να τοποθετήσετε σε αντικείμενα αξίας, σε ένα ποδήλατο, ακόμα και στο αυτοκίνητο,
αυτονομία 15 ημερών και stand-by 60 ημερών και είναι ιδανικός για να μπορείτε να εντοπίσετε το ό,τι θέλετε. Αυτά από το booth της Huawei. Συνεχίζουμε την περιήγηση μας στην IFA 2018, οπότε μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα βίντεο και νέα από τη μεγάλη έκθεση τεχνολογίας.